τον δεύτερο αγώνα Ηλίας. Συγχαρητήρια, παραλαμβάνεται το τεμ, το οποίο καταλήγει στη Σταυρούλα, η οποία έπαιξε απέναντι στον Ηλία στις τελικές βολές. Ηλία Γκότση, αντιμετώπισες το ψυχρό αίμα της κόκκινης ομάδας στη Σταυρούλα. Ήξερες ότι έχει αυτή την ικανότητα. Η Σταυρούλα είχε και μικρότερη απόσταση και λίγο πιο ελαφριά κυβάκια. Θέλω να πεις λιγάκι να μου εξηγήσεις το σκεπτικό σας. Συγχαρητήρια στη Σταυρούλα και στο Σάκη, παίξαμε στο τελευταίο ραν. Συγχαρητήρια όμως που πραγματικά ήταν συγκινητική η Μαριαλένα που κατάφερε και έπαιξε στα ίσα τον Σάκη. Εμείς σκεφτήκαμε στρατηγικά ότι από τις καλύτερες βολές σήμερα τις είχα εγώ. Από εκεί πέρα να ευχαριστώ τη μαμά μου που με έκανε 95, αλλά είναι και δύσκολο στα εμπόδια. Δυσκολεύαμε πάρα πολύ και έχασα λίγο χρόνο. Μετά λίγο στο στόχο ήταν το μισό έξω, το μισό μέσα κυβάκι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ικανότητας. Δυστυχώς οι πρώτες βολές μου ήταν άστοχες. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Σταυρούλα, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σας, η οποία άρχισε να προσπερνάει εκεί στο 8-7, 9-8, 9-9 και φυσικά ένα απίστευτο φλαγκρές. Όλος ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός. Γιώργο, θα πω ένα μεγάλο μπράβο και στις δύο ομάδες που το φτάσαμε στο 19. Και οι βολές δικές μου και του Ηλία ήταν πάρα πολύ καλές. Από ό,τι είδα και εγώ, εν τέλει, αφού τελείωσε ο αγώνας, κρίθηκε στο ένα κυβάκι. Δηλαδή ήταν. Στο μισό κυβάκι, ακριβώς. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλές οι βολές μας. Απλά κάποιος ήταν λίγο πιο τυχερός, λίγο πιο ικανός. Και στο τελευταίο εμπόδιο κιόλας που γλίστρησα, το παιδί με βοήθησε, δεν με πάτησε το οτιδήποτε και του λέω και ευχαριστώ εκείνη τη στιγμή. Οπότε τον ευχαριστώ και γι' αυτό. Ήταν ένας κύριος. Οπότε αυτό έχω να πω. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν και στις δύο ομάδες.